είχαμε ονομαστική γιορτή, δεν έλεγαν ποτέ χρόνια πολλά. Έλεγαν να ζήσουμε το όνομα. Κώστας Γρίβας, γεωπολιτικός αναλυτής, καθηγητής στη σχολή Ευελπίδων. Κύριε Δρίβα, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλώς σας βρήκα. Κύριε Δρίβα, η δήλωση του Πρωθυπουργού σε τηλεοπτική συνέντευξη μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει πολλά αρνητικά και θετικά σχόλια σε μερικές πλευρές, αλλά τα περισσότερα είναι αρνητικά. Από τη στιγμή που δηλώνει ότι σε όλα τα επίπεδα ότι η διαφορά μας είναι μόνο μία, δηλαδή το θέμα της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας, που είναι κατά πολλούς ένα ζήτημα νομικό, το αναγάγει σε γεωπολιτικό και μιλάει για υποχωρήσεις. Εσείς τι εξήγηση δίνετε σε αυτό? Κοιτάξτε, εάν ήταν μόνο αυτές οι δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού, δεν θα μπαίναμε στη διαδικασία να προβληματιστούμε τόσο πολύ, δεδομένου ότι μπορεί και λεκτικά έτσι ολισθήματα και ατυχές εκφράσεις να υπάρξουν, και από τη στιγμή που ο διακηρυγμένος στόχος της κυβέρνησης, των ελληνικών κυβερνήσεων και της ελληνικής διπλωματίας γενικότερα, είναι ότι εάν είναι να πάμε σε κάποιο διεθνές δικαστήριο να συζητήσουμε μόνο για το θέμα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, θα λέγαμε ότι περιμένουμε και να δούμε, δεν υπάρχει θέμα. Ωστόσο, δυστυχώς, εδώ και πολύ καιρό και πολύ περισσότερο τους τελευταίους μήνες έχει υπάρξει μια ενορχιστρωμένη προσπάθεια από ΜΜΕ, από διαμορφωτές γνώμης, πανεπιστημιακούς με ισχυρές προσβάσεις στην εξουσία στην Ελλάδα, πολιτικούς μεγάλου διαμετρήματος, να μας περάσουν την εικόνα, την αντίληψη, ότι πρέπει να υποχωρήσουμε, όχι να υποχωρήσουμε, να παραχωρήσουμε κομμάτι της εθνικής κυριαρχίας ουσιαστικά προς όφελος της ειρήνης και της καλής συμβίωσης των λαών κλπ. Και ιδιαίτερα μετά το Βίλνιους υπήρξε μια πραγματική επικοινωνιακή εκστρατεία κεραυνοβόλου πολέμου, θα έλεγα, ένας κεραυνοβόλος επικοινωνιακός πόλεμος από όλα σχεδόν τα κυρίαρχα ΜΜΕ στην Ελλάδα, να μας πούνε ότι υπάρχει μια μοναδική ευκαιρία, ότι έχει αλλάξει το κλίμα, ότι η Τουρκία είναι, έχουμε μια άλλη Τουρκία πλέον η οποία θέλει να συνεννοηθεί μαζί μας, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης θα στηρίξουν όλο αυτό, και είναι μια μοναδική ιστορική ευκαιρία να τα βρούμε. Λοιπόν, όλα αυτά είναι εξοργιστικά, είναι εξωφρενικά, είναι παρανοϊκά και είναι και πάρα πολύ ύποπτα αναφορικά με την προέλευσή τους. Γιατί τίποτα δεν έχει αλλάξει απολύτως. Η Τουρκία συνεχίζει και θα συνεχίζει κατά τα φαινόμενα όχι απλώς διεκδικήσεις, όχι απλώς αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Θα συνεχίζει αυτό τον ολοκληρωτικού χαρακτήρα, άτυπο πλην όμως ολοκληρωτικό πόλεμο που κάνει εναντίον της Ελλάδος και αποσκοπεί να αποκόψει κομμάτι της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας, και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας χρησιμοποιεί και όλους αυτούς τους επικοινωνιακούς μηχανισμούς. Γιατί το θέμα, ωραία, να πάμε να συζητήσουμε, μπράβο, να συζητήσουμε τι, για το αν η Ελλάδα θα είναι η μόνη χώρα στον κόσμο η οποία δεν θα έχει χωρικά ύδατα 12 ναυτικών μιλίων, η μόνη χώρα στον κόσμο, από μόνο το αυτό θα έπρεπε να μας έχει βγάλει σκάγγελα όλους. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να είναι όλοι οι άλλοι μαζί και ο ψωριάρης χώρια. Δεν είναι δυνατόν, από τη στιγμή που το διεθνές δίκαιο είναι τόσο ξεκάθαρο, απόλυτο και αναντήρητο, η Ελλάδα να θέσει εαυτόν εκτός διεθνούς δικαίου και μάλιστα υπό απειλή πολέμου από άλλη χώρα, εν ονόματι της καλής γειτονίας και όλων αυτών των περίεργων που ακούμε. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα, εάν προχωρήσει στο να συζητήσει παρόμοια θέματα, τότε αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα πάβει να λειτουργεί ως κανονική χώρα, ως κομμάτι ισότιμο του διεθνούς συστήματος, ως ένα κρατικό σχήμα αντίστοιχο οποιασδήποτε άλλη χώρα του πλανήτη, της Μάλτας ας πούμε ή του Ναούρου. Λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, αυτό το σύστημα που έχει διαμορφωθεί,
και μας κάνει να είμαστε πάρα πάρα πολύ καχύποπτοι και να αγωνιούμε για το τι μέλη γενέστε. Γιατί επαναλαμβάνω, εδώ πλέον όλος αυτός ο εσμός που προσπαθεί να μας πείσει να τα βρούμε με την Τουρκία δεν είναι ότι θέλει να μας κάνει να μιλήσουμε για το πόση φαροκρηπίδα και πόση αόστα έχουμε. Θέλει να μας βάλει να συζητήσουμε αυτό που λέμε εφόλης της ύλης. Δηλαδή για το αν θα έχουμε 12 ναυτικά μίλια. Επαναλαμβάνω, αυτό για μένα είναι το θεμελιώδες στοιχείο της συζήτησης. Δηλαδή, εάν βάλουμε αυτό το πράγμα υποσυζήτηση, σημαίνει ότι βγάζουμε τον εαυτό μας από την διεθνή οικογένεια, από τη διεθνή κοινότητα. Γιατί είναι όλες οι άλλες χώρες του κόσμου και εμείς είμαστε ξεχωριστά. Και μάλιστα υπό απειλή πολέμου, που καθιστά τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Δηλαδή ουσιαστικά υποχωρούμε σε μια πολεμική απειλή της Τουρκίας και χάνουμε, υφιστάμεθα μια συντριπτική ήττα χωρίς να έχει πέσει τη φακιά. Θίγεται μια σημαντική πτυχή του ζητήματος. Και αν το δούμε λίγο σφαιρικά, εδώ και 20 χρόνια, ας πούμε, το έχετε θίξει κι εσείς στο δημόσιο λόγο σας, η Τουρκία από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από το πολιτικό σύστημα Σιλίβδιν, που το μισό μοιράζεται στον κεμαλικό εθνικισμό και το άλλο μισό, ας πούμε, στον ισλαμικό εθνικισμό, τον ακραίο, έχει εκπαιδεύσει την κοινωνία τώρα πάνω από 20 χρόνια σε αυτό το μοντέλο. Δηλαδή είναι παιδιά τα οποία γεννήθηκαν, έχουν φτάσει σε ηλικία κρίσης και ψήφου αυτή τη στιγμή. Πόσο εύκολο είναι να γίνει, έχει δύο σκέλη η ερώτηση, πόσο εύκολο είναι θεωρητικά τουλάχιστον σε αυτό που συζητάνε όλες οι ομάδες εργασίας εδώ, ότι μπορούμε να τα βρούμε με την Τουρκία και να πάψει το διήγημα του νεοοθωμανισμού, πόσο εύκολο να τα βρούμε αφενός, αφετέρου σε αυτή την κατάσταση. Από την άλλη μεριά έχουμε το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα που η συλλήβδει το πολιτικό σύστημα, ας πούμε. Δηλαδή ακούμε μια πλευρά και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι μπορεί να φτάσουμε σε πρέσπες του Αιγαίου, την ίδια στιγμή που η άλλη πλευρά, και δεν λέω μόνο το ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση και τις αριστερές δυνάμεις που ήταν παραπλήσια, που δημιούργησαν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτά τα δύο. Ναι, η Τουρκία είναι γεγονός ότι κάνει αυτό που είπατε, δηλαδή εδώ και χρόνια εφαρμόζει, για την ακρίβεια η Τουρκία, ακριβώς επειδή αντιγράφει την Κίνα, προσπαθεί να ακολουθήσει τη στρατηγική της Κίνας να εδαφοποιήσει τη θάλασσα γύρω της. Ξέρετε, ο όρος γαλάζιο έδαφος πρώτα ακούστηκε για την νότιο Συνική θάλασσα και είναι μια προσπάθεια των Κινέζων να μετατρέψουν σε ένα είδος πλήρους εθνικής κυριαρχίας ολόκληρη τη Συνική θάλασσα, η οποία δεν τους ανήκει ούτε ως αόρος ούτε τίποτα. Αυτοί το θεωρούν ούτε καν χωρικά ύδατα, προέκταση της τεριγάς τους. Αυτό προσπαθούν να κάνουν και οι Τούρκοι στο Αιγαίο και σε μεγάλο κομμάτι της Ανατολικής Μεσογείου. Το πρόβλημα είναι ότι το Αιγαίο έχει ελληνικά νησιά, είναι γεμάτο ελληνικά νησιά. Οπότε ουσιαστικά οι Τούρκοι, και αυτό ακριβώς προσπαθούν να κάνουν, και αυτό ακριβώς προσπαθούν να μας πείσουν οι δικοί μας εδώ καλοθελητές, είναι ότι να μετατρέψουμε τα ελληνικά νησιά στην καλύτερη των περιπτώσεων σε θύλακες περιορισμένης κυριαρχίας μέσα στο τουρκικό γαλάζιο έδαφος. Αυτά είναι ανήκουστα πράγματα. Λοιπόν, η Τουρκία εφαρμόζει εναντίον μας, όπως είπατε. Πιστεύετε όμως, κύριε Δρύβα, συγγνώμη, πιστεύετε από το 1994 υπάρχει μια πάγια στρατηγική? Πιστεύετε ότι θα υπάρξει κυβέρνηση και να έχει επόμενη μέρα και να κάνει παραχώρηση πάνω σε αυτό το θέμα, που από το 1994 μέχρι τώρα υπάρχει μια πάγια στρατηγική? Κοιτάξτε, εάν με ρωτάτε ως Έλληνα πολίτη, θα έλεγα ότι αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Για μένα είναι αδιανόητα. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει ελληνική κυβέρνηση οποιασδήποτε πολιτική κατεύθυνση, θα μπορούσε να κάνει κάτι τόσο. Τόσο προδοτικό, για να το πούμε έτσι, και τόσο αυτοκαταστροφικό. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνουμε έτσι χαλαροί και ήσυχοι, γιατί ακριβώς είναι τόση η ένταση του επικοινωνιακού πολέμου που γίνεται, να μας πείσουν ότι ο γάιδαρος πετάει, να μας πείσουν ότι υπάρχει μια φαντασιακή πραγματικότητα, που εμένα τουλάχιστον με ανησυχεί πάρα πολύ. Και το είδαμε, παραλαμβάνω, τις τελευταίες μέρες. Είναι τόσο χοντροκομμένη η προπαγάνδα, που ουσιαστικά είναι περιφρονητική
για τον ελληνικό λαό. Δηλαδή ότι μας λέγανε ότι η Τουρκία άλλαξε. Πώς άλλαξε, ρε παιδιά? Από τη μία στιγμή στην άλλη. Ή αυτό το τρομακτικό ότι τώρα θα πάρουν τα F-16 Τούρκοι, αλλά μην ανησυχείτε, δεσμεύτηκαν ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν εναντίον της Ελλάδος. Και βγαίνει και ο Ερντογάν μετά ακόμη πιο προκλητικά, που λέει ότι όπως δεν τα έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα, δηλαδή αυτή η διαρκής παραβιάσεις, παραβάσεις και τα λοιπά, που είναι μια συνεχής διαρκής κατεδάφιση, υπερπτήσεις, λοιπόν οι αερομαχίες που κάναμε και νεκρούς, οι συγκρούσεις, όλα αυτά, όχι, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Και παίρνει η Τουρκία, παρήγγειλε, αν θυμάμαι καλά, 976 πυράβλους αέρος-αέρος παρήγγειλε. Είναι μέσα στο πακέτο που, εάν προχωρήσει αυτή η αγορά, θα είναι και αυτό. 976 πύραυλοι αέρος-αέρος AMRAAM-D, 120A AMRAAM-D, λοιπόν, οι οποίοι θα είναι πύραυλοι αέρος-αέρος μεγάλου βεληνικού τελευταίας γενιάς, 976, για να πολεμήσει ποιους? Τους Κούρδους αντάρτες, για να πολεμήσει τις ανύπαρκτες αεροπορίες των άλλων χωρών που δεν υπάρχουν γύρω της. Λοιπόν, είναι δεδομένο, ακούμε, μας λένε σοβαροί άνθρωποι, υποτίθεται ότι αυτό δείχνει αλλαγή στάση της Τουρκίας. Είναι τόσο χοντροκομμένη προπαγάνδα, που δείχνει ότι μέσα στην Ελλάδα υπάρχουν δυνάμεις ξεκάθαρα, και δυνάμεις όχι τώρα περιθωριακές, δυνάμεις στον πυρήνα του πλέγματος εξουσίας, πολιτικής, μηντιακής, πανεπιστημιακής, θεσμικής, λοιπόν, που προσπαθούν να προωθήσουν την Τουρκία, κανονικότατα, τον τουρκικό υπεριαλισμό. Οπότε, παρόλο που και εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει ελληνική κυβέρνηση. Επειδή μιλάει για τις ελληνικές φωνές, φαντάζομαι έχετε δει το κείμενο του Έλια ΜΕΠ που κατηγορεί την Ελλάδα για μαξιμαλισμό και ότι ευθύνεται, ας πούμε, για την κατάσταση εδώ, και που βαφτίζει την εισβολή παρέμβαση στην Κύπρο και διάφορα άλλα τέτοια. Σας ανησυχεί ότι είναι μια δεξαμενή σκέψης που έμεσα επηρεάζει την πολιτική, και μάλιστα επικεφαλής αυτού του οργανισμού είχαν θητεύσει και σε πόστα ως σύμβουλοι πρωθυπουργών? Η δεξαμενή αυτή σκέψη είναι μέσα στον πυρήνα της εξουσίας. Και οι θέσεις της είναι, αν μη τι άλλο, θέλω να πω κάποια κουβέντα τώρα, αλλά ας πούμε απλά ότι θα ήταν κωμικές αν δεν ήταν τραγικές. Οπότε ναι, είναι μέσα στο κομμάτι, σε αυτό που σας είπα πριν, ότι υπάρχει ένα πολύ ισχυρό κομμάτι στο ευρύτερο πλέγμα εξουσίας στην Ελλάδα, θα ήταν αδιανόητο να υπάρχει σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του πλανήτη, πολλό δε μάλλον μια ευρωπαϊκή χώρα, λοιπόν, η οποία προωθεί ξεκάθαρα τις παρανοϊκές τουρκικές επιδιώξεις, τον τουρκικό υπεριαλισμό. Κύριε Δρύβα, επειδή έχετε συγγράψει ένα μεγάλο βιβλίο, πάνω από 600 σελίδες, είχα την τιμή να το παρουσιάσουμε εδώ στο News Hub πριν από μερικά χρόνια, και έχετε κάνει ολοκληρωμένη έρευνα στα θέματα των εξοπλισμών, θέλω να μπούμε λίγο σε αυτό το κομμάτι και με αυτό να κλείσουμε έτσι την συζήτηση που έχουμε. Το τουρκολιβικό μνημόνιο δεν έχει αποσυρθεί. Πολλοί λένε ότι εκεί θα είναι το πεδίο σύγκρουσης. Αυτή τη στιγμή, επειδή ακούμε για τις φρεγάτες, για τις κορβέτες, είναι αρκετοί που λένε ότι το πεδίο σύγκρουσης θα είναι στη θάλασσα, και αυτά πρέπει να τρέξουν αδιάλειπτα, τα εξοπλιστικά. Οπότε, θέλω να μας πείτε πού βρίσκεται η κατάσταση, και αν συμφωνείτε με αυτό, ότι επειδή κάποια στιγμή θα σκοθεί πάλι το θέμα με το τουρκολιβικό, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι, και αν σας ανησυχεί, επειδή τώρα πλέον φωνές του να τα βρούμε με την Τουρκία και ότι όλα θα πάνε σε μια κατάσταση εκδημοκρατισμού, αν σας τρομάζει μήπως παγώσουν ή αδρανίσουν οι εξοπλισμοί, τα προγράμματα, τα εξοπλιστικά. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η προηγούμενη κυβέρνηση που συνεχίζει να είναι στην εξουσία, έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ενισχύσει ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Δεν ήταν μόνο οι αγορές μείζονες αγορές οπλικών συστημάτων, όπως ήταν τα Ραφάλ και οι φρεγάτες, αλλά ήταν και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια νοικοκυρέματος, να το πούμε έτσι, των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, που υποστεί πολύ μεγάλη
στα χρόνια των Ιωνίων και μετέπειτα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα, το οποίο πιστώνεται. Σήμερα βρισκόμαστε, αυτή η προσπάθεια φαίνεται ότι έχει φτάσει στα όρια της. Μένει να δούμε να συνεχιστεί και με ποιο τρόπο θα συνεχιστεί. Εγώ... Δεν σας ακούμε, αν έχετε την καλοσύνη μην κουνάτε, μόνο γιατί δεν σας ακούμε καλά. Ναι, για μία ακόμη φορά θα το πω ότι έχουμε φτάσει στα όρια αυτής της φιλοσοφίας ότι αγοράζουμε από το εξωτερικό ακριβά οπλικά συστήματα. Νομίζω ότι πλέον είναι επιτακτική ανάγκη, είναι κρίσιμη σημασία για τη διατήρηση των ελληνικών μαχητικών ικανοτήτων να αναπτύξουμε εγχώριες μαχητικές ικανότητες. Και δεν μιλάω για ακριβά πράγματα. Με βάση τα τρομακτικά διδάγματα της Ουκρανίας, η Ουκρανία, ξέρετε, κατεδάφισε πολλά από αυτά που θεωρούσαμε δεδομένα. Με βάση τα τρομακτικά διδάγματα της Ουκρανίας, νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα ότι πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική ότι αγοράζουμε από το εξωτερικό ακριβά οπλικά συστήματα και να μπούμε στην παραγωγή ότι κατασκευάζουμε μικρά, φτηνά οπλικά συστήματα σε μεγάλους αριθμούς, ικανά να κάνουν τη διαφορά. Λοιπόν, τι συστήματα μπορεί να είναι αυτά? Πρωτίστως, ρομποτικές πλατφόρμες διαφόρων τύπων, περιφερόμενα πυρομαχικά, αυτοσχέδια drones δηλαδή που λειτουργούν ως καμικάζι, τα έχουμε δει στην Ουκρανία, τα χρησιμοποιούν κατά κόρον και οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι, τα αναπτύσσουν πλέον οι ίδιοι και δεν μιλάμε για εταιρείες, μιλάμε για ιδιώτες ουσιαστικά που τα κατασκευάζουν. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα επιστημονικό, τεχνολογικό και επιχειρηματικό δυναμικό το οποίο ασφικτιά. Είχαμε δει ένα κομμάτι του στην τελευταία έκθεση αμυντικού υλικού στην ΤΕΦΕΑ. Με ελάχιστα χρήματα μπορεί να αναπτυχθεί μια παράλληλη με το συμβατικό εξοπλιστικό πρόγραμμα προσπάθεια, μια μαχητική ικανότητα βασισμένη σε ασύμμετρες έτσι, μεθόδους, και νομίζω ότι εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα. Εάν δεν το κάνουμε, επειδή οι Τούρκοι επενδύουν πάρα πολύ σε παρόμοιες ικανότητες, όσα λεφτά και να ρίξουμε στην άμυνά μας, σε ορίζοντα πενταετίας, εφταετίας, υπάρχει κίνδυνος να έχουμε υποστεί ένα καινοτομικό χάσμα με την Τουρκία. Η Τουρκία, ναι μεν, θα βρίσκεται πίσω από εμάς σε συμβατικές ικανότητες, όπως ας πούμε στο επίπεδο της τεχνολογίας των μαχητικών αεροσκαφών, γιατί και τα F-16 που θα πάρει δεν θα είναι αντίστοιχα με τα δικά μας τα αεροπορικά συστήματα, αλλά θα έχει και ήδη το αναπτύσσει μια συνδυασμένη πολεμική μηχανή συμμετρικών και ασύμμετρων ικανοτήτων που θα περιλαμβάνει μια πολύ ισχυρή αεροπορία, ένα ισχυρότατο ναυτικό, πάρα πολλά ρομποτικά συστήματα διαφόρων διαμορφώσεων που μπορούν να λειτουργήσουν σαν ένα είδος, ένα σφουγγάρι που θα απορροφήσει τα δικά μας όπλα, αντιεροπορικούς πυράβλους, ας πούμε, ή πυράβλους αέρος-αέρος. Ένα πολύ ισχυρό και πάρα πολύ επικίνδυνο, δεν έχουμε ακόμη προσδιορίσει πόσο επικίνδυνο θα είναι βαλιστικό οπλοστάσιο. Οπότε χρειάζεται να γίνει ένα άλμα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εάν στο παρελθόν μιλάγαμε για αγορά του αιώνα, νομίζω ότι σήμερα πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για παραγωγή του αιώνα, δηλαδή για να μπει το ελληνικό τεχνολογικό, επιστημονικό και επιχειρηματικό δυναμικό στην αμυντική προσπάθεια και προσέξτε και σε βάθος χρόνου να φέρει και λεφτά στη χώρα. Γιατί όλα αυτά γεννάνε τεχνογνωσία που με τη σειρά της μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλούς τομείς. Είναι θέμα πλέον πολιτικής βούλησης. Είναι για μένα ένα από τα μεγάλα στοιχήματα που έχει να κάνει αυτή η κυβέρνηση. Και για να κλείσουμε την κουβέντα μας με τα εξοπλιστικά των προγραμμάτων στη θάλασσα, τα πολεμικά πλοία, πού βρίσκεται η ισορροπία ισχύως? Κοιτάξτε, εγώ επιμένω ότι χρειάζεται ένα ισχυρό ελληνικό ναυτικό, συμβατικό, αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται και ένα ασύμμετρο ελληνικό ναυτικό. Δηλαδή με ρομποτικά συστήματα, ρομποτικά σκάφη επιφανείας, υποβρύχια ρομποτικά σκάφη, χρειαζόμαστε και επανδρωμένα υποβρύχια, πιθανώς μίνι υποβρύχια και κυρίως να μπούμε στη λογική των δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων. Σίγουρα χρειάζεται να πάρουμε περαιτέρω μεγάλες μονάδες επιφανείας, είτε αυτές θα είναι κορβέτες είτε αυτές θα είναι φρεγάτες, δεν γίνεται αλλιώς, αλλά πρέπει να κινηθούμε και προς αυτή τη λογική του μικρού, να το πούμε έτσι, ναυτικού που θα είναι σχεδιασμένο για το Αιγαίο και θα είναι νέου τύπου, ασύμμετρων ικανοτήτων και φτηνό. Αυτό το λέτε επειδή υπάρχει αρχιπελαγική δομή στο Αιγαίο?
Ακριβώς. Δηλαδή, χρειαζόμαστε ένα θαλάσσιο κομμάτι το οποίο να λειτουργήσει στην ενοποίηση αυτής της αρχιπελαγικής δομής σε μια ενιαία και αδιαίρετη μαχητική οντότητα. Κύριε Γρίβα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο New York Hub. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εγώ ευχαριστώ.